στην Πάφο που δεν δίνεται ρεύμα, βγάλατε μία γνωμάτευση ότι εκεί υπάρχουν κάποιες νυχτερίδες οι οποίες είναι προστατευόμενο είδος και δεν μπορεί να πάει ρεύμα εκεί γιατί θα γίνει πιο λυκιστική η περιοχή και θα αναπτυχθούν κι άλλα σπίτια. Ε? Το έχετε υπόψη σας αυτό? Ναι, το έχω υπόψη μου και μόλις τώρα πληροφορήθηκα γι' αυτό. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι επειδή δεν θέλουμε να έχει ρεύμα ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια. Η οικία αυτή είναι με άδειες που έχει γίνει, είναι όμως μεμονωμένη και σχετικά μακριά από το όριο ανάπτυξης. Mm-hmm. Οπότε, όταν μπει μια γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης από το όριο ανάπτυξης της οικιστικής μέχρι εκεί, mm-hmm. αποκτούν δικαιώματα όλοι οι υπόλοιποι που είναι καθοδόν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κακά των μεμονωμένων κατοικιών, το οποίο στην ουσία διαλύει και καταστρέφει την Ήπεθρο. Αντιλαμβάνομαι, μεταξύ δεν θα έπρεπε να έχουν υπόψη τους και η πολεοδομία και από εκεί που έβγαλαν την άδεια οικοδομής. Νομίζω, χωρίς να είμαι εντελώς, δεν είχαμε ερωτηθεί τότε για αυτήν την μεμονωμένη κατοικία, αλλά δεν ερωτούμαστε για όλες, για όνομα του Θεού, ούτε το τέτοιο πράγμα. Όταν όμως περνούν από βιότοπους όπου υπάρχουν προστατευόμενα είδη, έχει λόγο να πεις ότι προστατεύοντας αυτόν τον είδος δεν μπορώ να ανοίξω μια νέα γραμμή ηλεκτροδότησης η οποία θα περάσει από σωρία άλλων τεμαχίων τα οποία αυτόματα αποκτούν και κοινά δικαιώματα. Mm-hmm. Ναι, στο κάτω-κάτω υπάρχουν... όμως θα μπορούσαν να είναι σε μια συνεννόηση να τους πούν παιδιά εδώ αν θα χτίσεις να ξέρεις ότι ρεύμα δεν θα περάσει. Και δεν θα περάσει από το δίκτυο. Μπορεί να είναι φωτοβολταϊκά, μπορεί να είναι γεννήτρια. Η γεννήτρια δεν θα επηρεάσει τις νυχτερίδες, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σας είπα ότι ο κίνδυνος ο μεγάλος του δικτύου είναι ότι αναπτύσσονται αυτόματα όλα τα προηγούμενα τεμάχια μέχρι να φτάσεις εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν θα δοθεί, αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν θα δοθεί άδεια. Εμείς εισηγηθήκαμε, δεν είμαστε... Α, εισήγηση, ναι, η απόφαση είναι της ΑΕΚ, αντιλαμβάνομαι, ναι. Πιθανόν της ΑΕΚ και της πολεοδομίας, δεν είμαι σίγουρος. Η άδεια της πολεοδομίας είναι εκεί, δεν ξέρω, νομίζω η ΑΕΚ έρχεται μετά, χτίζεις, έρχεται η ΑΕΚ, βλέπει, κάνει και σου δίνει ρεύμα. Δεν ξέρω αν θα βρίσκεται σε ισχύ η πολεοδομική άδεια που ήδη υπάρχει, αν θα αλλάξει αυτό μετά με την γνωμάτευση. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Χατζηπαναγιώτου. Ευελπίζουμε με περισσότερο κόσμο τη νέα χρονιά. Γεια σας. Να είστε καλά, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είμαστε... Μα και εμείς το λέμε καλέ να δώσουν στους ανθρώπους, να σας δώσουν λίγο οξυγόνο, να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Παρακαλώ, καλή. Λοιπόν, είπαμε τα καλά καλά και τα κακά κακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά που μας έρχονται όμως, γιατί μας έρχονται και από τον ουρανό. Γεια σας κύριε Δανέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αυτός ο κομίτης που έρχεται, λέτε να βελτιώσει κάποια πράγματα τα οποία έχουμε, όχι να μας φοβερήσει, αλλά να μας βάλει σε μια τάξη. Εύχομαι, αλλά τουλάχιστον από τη μεριά της αστρονομίας, από ό,τι φαίνεται αυτός ο κομίτης έρχεται για να μας δώσει ένα μικρό θέαμα, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω κατά πόσο θα μας επηρεάσει για να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας.